Καταρχήν, ξεχωρίζουμε την έννοια της ανάπτυξης από την έννοια της μεγέθυνσης. Αυτό που ζούσαμε τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα ήταν κάποια μεγέθυνση. Τι είναι μεγέθυνση τώρα? Αυτό ακόμα και συνάδελφοι τη διάκριση δεν την υπογραμμίζουν. Για να το καταλάβετε τη διαφορά της μεγέθυνσης από την ανάπτυξη, μεγέθυνση είναι να παίρνεις κιλά. Ανάπτυξη είναι να χτίζεις σώμα και μυϊκό ιστό. Κάλλιστα μπορεί να παίρνεις κιλά και να γίνεις, ας πούμε, χαβούζα. Πώς να το πω, πώς το λένε οι νέοι, δεν τον χαβούζα, το λένε. Δεν μου έρχεται η λέξη. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι παχυσαρκία αυτά τα κιλά. Αυτό όμως κάποια στιγμή οδηγεί σε πρόβλημα υγείας. Το ζήτημα είναι και να έχεις ανάπτυξη. Και η ίδια η ανάπτυξη δεν έχει να κάνει μονάχα με την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έχει να κάνει με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα και διαρθρωτικών αλλαγών και μετασχηματισμού μηχανισμών, διαδικασιών, νοοτροπιών. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν είχαμε ανάπτυξη. Το να με ρωτάτε λοιπόν πώς θα ξαναεπιστρέψουμε στην ανάπτυξη δεν είναι και τόσο καλό το ερώτημα. Το να επιστρέψουμε απλά και μόνο σε μια μεγέθυνση και να γινόταν εύκολα δεν θα ήταν το ζητούμενο. Ξέρετε, το χοντρό που έχει πέσει τάβλα, μπορείς να το κάνεις να σηκωθεί λιγάκι από το κρεβάτι, αρκεί να του κάνεις, ας πούμε, δύο ενέσεις δραστικές που θα τον τεντώσουν, θα σηκωθεί, θα κάνει 10 βήματα σαν τον τάβρο και μετά θα ξαναπέσει κάτω. Δεν υπάρχουν μαγικά λοιπόν στο να ξαναμπούμε σε μια, να μπούμε σε μια λογική αναπτυξιακή. Καταρχήν χρειάζονται τομές σε επίπεδο θεσμικό. Βαθιές τομές. Πιθανότατα βαθύτερες και από αυτές που δεν εφαρμόζαμε στα πλαίσια του μνημονίου. Πρέπει να ξανασκεφτούμε από την αρχή όλους τους θεσμούς στη χώρα μας. Θεσμούς που πάσχουν και αύριο πάσχουν παραπάνω, αν συνεχιστεί αυτή η λογική. Πρέπει να σκεφτούμε το θεσμό της παιδείας. Τι παιδεία θέλουμε? Θέλουμε μια παιδεία που τελικά με ένα πολύ υψηλό κόστος, το είπε ο κύριος Βούτσης, δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε ότι τι σημαίνουν 100. Είπαμε 50.000, είπατε το νούμερο. 40.000 τουλάχιστον, είναι μέχρι να φτάσει κανείς στο... 40.000 είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο νούμερο που πολύ δικαιολογημένα το δίνει η κοινωνία στους νέους της, αλλά δυστυχώς δίνει αυτό το νούμερο, το πληρώνει, για να βγάλει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων που απλά και μόνο ψάχνουν να βρουν μία θέση δουλειάς. Αντί να έχουν εκπαιδευτεί, να είναι αυτοί να φτιάχνουν τις θέσεις δουλειάς. Να δίνουν θέσεις δουλειάς σε άλλους που δεν είχαν ενδεχομένως τη δυνατότητα να έχουν στην ευκαιρία τους μια τόσο ακριβή παιδεία. Αυτή την παιδεία δεν την έχουμε. Μια παιδεία που θα γεφυρώνει τις ανάγκες της παραγωγής με τα δεδομένα και τις δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη. Γιατί κοιτάξτε, τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, βέβαια πρωταθλητισμό δεν κάνουν. Πώς να κάνουν με σκουπίδια και με όλα τα υπόλοιπα που τρώμε στη μάπα. Αλλά δεν είναι για τα μπάζα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δεν το λέω για να βλογήσω τα ξυρισμένα μου γένια, αλλά υπάρχουν κάμποσοι τρελάρες σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια που βγάζουν καρπό πολύ υψηλής ποιότητας. Που στο εξωτερικό αναγνωρίζεται αυτός ο καρπός. Απλά και μόνο κόβονται τα χέρια και τα πόδια αυτής της κοινότητας, έτσι όπως λειτουργεί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Θεσμός δικαιοσύνης. Άρα για να αποδοθεί δικαιοσύνη, έχεις 15 χρόνια να βρεις το δίκιο σου. Δεν υπάρχει πλέον δικαιοσύνη. Αν ο άλλος λέει, εντάξει, θα κλέψω, αλλά αυτό που θα πληρώσω θα είναι το 1/15 μετά από 150 χρόνια, ας πούμε. Ας κλέψω. Δεν τιμωρούμε. Θεσμός δημόσιας διοίκησης. Ένα κράτος πλαδαρό, ξεχυλωμένο, μεγάλη πλάκα, θλιβερή πλάκα, είχε όταν ψάχαμε να δούμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Και μας πήρε 3 χρόνια να δούμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, τους πληρώναμε. Και κλαίμε, βέβαια, για τη φορολογία που πληρώνουμε και μας φαίνεται και είναι βαριά. Αλλά δεν καθόμαστε να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι πληρώνουμε που πληρώνουμε. Ποιο είναι το αντάλλαγμα, ποιους πληρώνουμε καταρχήν. Και τι παίρνουμε πίσω σαν κοινωνία. Θεσμός βαθύτερα τώρα. Σας πω και ένα βήμα πιο κάτω. Δεν είμαι, βέβαια, κοινωνιολόγος, οικονομολόγος σήμερα. Σαν οικονομολόγος μπορώ να το δω και αυτό. Ακόμα και ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα έχει πρόβλημα. Τώρα σας παραξενεύω αυτό που σας λέω. Ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα έχει πρόβλημα. Να σας πω λοιπόν και για το δημογραφικό. Στην Ελλάδα δυστυχώς μεγαλώνουμε παιδιά και τα κάνουμε μπουλούκους. Τα κρατάνε, εμένα ο γιος μου δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλος, τα κρατάνε μέχρι τα 30 τόσα τους κάτω από τις φτερούγες της προστασίας, να πούμε. Στην Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μέχρι τα 35 είσαι παιδί και από τα 45 και μετά συνταξιούχος, να πούμε.
Αντί να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ρισκάρει, να πάρει πάντοτε τη ζωή του να τη χτίσει, μια ελληνική οικογένεια λειτουργεί με έναν πατερναλισμό ηλίθιο, αδιέξοδο. Κόβοντας και την ευκαιρία και στην κοινωνία. Δεν καταστρέφεις μόνο τα παιδιά σου, καταστρέφεις και την κοινωνία σου. Εγώ πού να στηρίχνω αύριο μεθαύριο, αν μου δίνεις το πανεπιστήμιο ένα κακό μαθημένο πιτσιρίκι που μόνο να παίρνει ξέρει και δεν ξέρει να δουλέψει, να χτίσει. Μου δίνεις υλικό πολύ χαμηλής ποιότητας για να κάνω τη δουλειά μου. Κι όμως την κάνω, θα μου πεις, εντάξει, άλλο αυτό. Για μένα η ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν μπορεί να έρθει από οποιαδήποτε λογική, ας πούμε, διόγκωση του δημόσιου τομέα. Είδαμε τι είδους ανάπτυξη εισαγωγικά έφερε ο δημόσιος τομέας. Το μόνο που μπορεί να κάνεις άμα ποντάρεις πάνω στο δημόσιο τομέα είναι να επεκτείνεις ακόμα το τέρας του πελατειακού συστήματος. Δεν μπορεί να στηριχθεί η μέλους ανάπτυξη στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης. Δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι το ωραίο σενάριο που όμως δεν κάθεται, γιατί δεν έχεις λεφτά. Αν έχεις δραχμή θα μου πεις, θα δώσω εγώ τη σύνταξη θέλω, εγώ τη μισού θέλω. Ναι, αλλά αυτό θα είναι πληθωριστικό το χρήμα. Δεν πρόκειται αυτό να τονώσει τις πραγματικές δομές της οικονομίας σου. Βραχυμεσοπρόθεσμα θα δημιουργήσει συνθήκες ζούγκλας. Το μόνο που έχεις είναι το εξής. Επενδύσεις και επιχειρήσεις. Καινούργιες που να στρέφονται κυρίως στις εξαγωγές. Παράγεις κάτι και το πουλάς έξω. Παράγεις κάτι και το πουλάς έξω όμως. Είναι κάτι εύκολο. Και εδώ πέρα, ας πούμε, βρίσκεις και ένα μεγάλο εμπόδιο σε επίπεδο νοοτροπίας πλέον και του Έλληνα επιχειρηματία και της ελληνικής επιχείρησης. Ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει την ψευδέστηση ότι έλα ρε, έχω το καλύτερο προϊόν να πούμε από όλα στην ποιότητα και ό,τι ώρα γουστάρω το πουλάω παντού χρυσάφια, δε. Για να μπορέσεις να έχεις ένα ανταγωνιστικό προϊόν στις διεθνείς αγορές, πρέπει αυτό το προϊόν να δίνει μια σχέση ποιότητας προς τιμή ελκυστική. Και όταν λέμε ποιότητα, όχι την ποιότητα που αποδίδουμε εμείς στο προϊόν μας. Εμείς το αγαπάμε το προϊόν μας και το χωράφι μας, το αγαπάμε. Το πώς αντιλαμβάνεται την ικανοποίηση ο πελάτης που πουλάμε και για να το απαντήσεις αυτό, να του δώσεις μια απάντηση που όντως να τον έλκει, πρέπει να κάνεις πολύ βαθιά δουλειά μέσα στην επιχείρησή σου. Πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει συστηματικό στρατηγικό σχεδιασμός. Πολλές επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα στηρίζονται απλά και μόνο στο ένστικτο, στην πληροφορία και στην τρίπλα. Πρέπει η τεχνολογία που επιλέγεις να μην έχει ένα χαρακτήρα σποραδικό, αλλά πρέπει να είναι μέσα σε μια λογική συνέχειας. Έτσι ώστε να μπορείς να αξιοποιήσεις και τη γνώση των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών που έρχονται από τα πανεπιστήμια και από τα πολυτεχνία. Και σε όρους management πρέπει να ξεφύγεις πια από τη λογική της πιάτσας. Έχουμε πήξει στους πιατσαδόρους. Ανθρώπους που να ξέρουν συστηματικό management δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε. Και βλέπεις νέους ανθρώπους με ικανότητες, με ουσία, με δυνάμεις και με το που μπαίνουν στη δουλειά τους λέει ο παλιός. Αγόρι μου, τελειώσει το πανεπιστήμιο, ναι. Ό,τι ξέρεις, ξέχνα το. Εδώ θα μάθεις τη δουλειά. Εμάς τώρα τι να μάθω εδώ. Στο ταλαιπωρεμένο μαγαζάκι σου που είναι έτοιμο για κλείσιμο και το κρατάνε με ενέσεις μόνο και μόνο για να ψηφίσει το κόμμα που κυβερνάει. Αυτά πρέπει να φύγουν. Χωρίς να φύγουν αυτά, ανάπτυξη δεν υπάρχει.